Εγώ, κύριε Γαβρίλογλου, όχι πως θέλω να σας κολακέψω, αλλά έχω ανακαλύψει τον τρόπο του παρακολουθήν από το πολύ παρακολουθήν. Και έχω ένα σύστημα παρακολουθήσεως, ώστε ο δυσπαρακολουθούμενος μπορεί να αντιληφθεί ότι παρακολουθείτε. Εδώ τα στοιχεία. Θα απαντήσετε πάνω σε αυτά. Παρακολουθούνται όλοι. Τελειώσαμε. Μάλιστα. Όλοι. Από την αρχή. Αυτό, ναι. Αυτό συνιστά κράτος, ναι. Ή μπιπχανίο. Ναι. Αν δηλαδή πρέπει να βάλουμε τους, πρέπει να ξαναυποθούν οι κανόνες. Ναι. Έχουμε κράτος. Αν έχουμε κράτος, να ξαναπούμε τους κανόνες. Αυτό που συνέβη είναι μία, όχι αυτογκολ, μία αυτογκολάρα. Αφού τολμάτε και αφού σας αρέσουν τόσο πολύ οι ιστορίες με σακούλες, κύριε Μητσοτάκη και κύριε της συμπολίτευσης, ένα μόνο έχω να σας πω. Ο ΣΥΡΙΖΑ μία σακούλα είχε και την παρέδωσε στο ελληνικό κράτος και την ελληνική κοινωνία και δεν ήταν καθόλου μαύρη. Ήταν μία σακούλα με 37 δισεκατομμύρια ευρώ που αν δεν υπήρχε σήμερα η πατρίδα μας δεν θα μπορούσε ούτε στο ελάχιστο να αντέξει κατά τα χτυπήματα της αλλεπάλληλων κρίσεων. Σήμερα θα ήμασταν ξανά σε χρεοκοπία και σε μνημόνια. Αυτή ήταν η σακούλα του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή ήτανε. Αυτή ήταν η δική μας συνεισφορά. Κόμμα δικαστέ εις τας Αθήνας και το φως νίκησε το σκοτάδι. Από τις πληροφορίες προκύπτει επιβεβαίωση των αποκαλύψεων ντοκουμέντο για αυτά τα οποία εσείς βαφτίζατε μυθεύματα. Για ποιο λόγο λέγατε ψέματα πως δεν υπάρχουν παρακολουθήσεις και αν έστω τώρα μπορείτε να εξηγήσετε για ποιο λόγο παρακολουθούσατε πολιτικούς, στρατιωτικούς και δημοσιογράφους. Το δίθεν θάνατο της μικρής Μαρίας. Θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται. Του να πάρει αδιάλες και εδώ βρε γρουσούζι με κυνηγάς πανάθεμας μέσα. Ωστόσο το κουτί είναι ίδιο, εγώ δεν θα πάω να γυρίσω το κουτί με το απορριπαντικό και να αποκάτσω να ψάξω πόσα ML έχει μέσα. Ωραία. Ενώ η συσκευασία είναι ίδια. Συμφωνείτε ή όχι? Ναι, καταρχάς αυτό δεν απαγορεύεται από κανένα νόμο. Εδώ, παρά το γεγονός ότι μπορεί να επιτρέπεται από το νόμο, δεν πρέπει να υπάρχει μία σύσταση στο ότι δεν μπορείς να διατηρήσεις την παλιά συσκευασία του ενός λίτρου και μέσα να έχεις 500 ml. Δεν μπορεί να υπάρξει τέτοια σύσταση, διότι ακόμα δεν έχουμε γίνει ευτυχώς Σοβιετική Ένωση. Δεν είναι θέμα Σοβιετικής Ένωσης. Θέλω να πω ανοιχτά ότι η Τουρκία έχει κάποια εύλογα δίκαια. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος μέχρι πριν από μερικούς μήνες έκανε σημαία της αντιπολίτευσής του τη δίθεν νεκρή Μαρία πάνω στον Εύρο και σήμερα δεν τολμάει στο πλαίσιο αυτής της περιβόητης αξιοπρέπειας. Εσείς είστε οικονομολόγος, έτσι δεν είναι? Όχι. Τι? Νομικά έχω σπουδάσει. Α, νομική. Ναι. Ασκήσατε επάγγελμα? Κοιτάξτε, εγώ με κατηγορούν και γι' αυτό. Ότι? Με αδικείτε, κύριε Υπουργέ. Βέβαια, με αδικείτε. Ό, δεν έχει σημασία. Ότι ξέρετε ακριβώς κάθε μέρα. Μα δουλεύετε. Αυτό μου το λένε, προσέξτε, ναι, από το 2007 που ήρθε εδώ πέρα. Ναι. Και ο κόσμος τα ακούει όλα αυτά και στη συνέχεια με ψηφίζει και στι τελευταίε. Πρώτος και με ψηφίζει και, και βγαίνω πρώτος βουλευτής. Πόσα χρόνια είσαι στο κόμμα? Είμαι από 20 χρονών παιδάκι, από τόσο. Προσέξτε, εκείνο το οποίο έχω κάνει, ναι, είναι ότι για διαφόρους λόγους, εν πάση περιπτώσει, με εμπιστεύτηκαν διάφοροι αρχηγοί της Νέας Δημοκρατίας, μια και το θέτεται έτσι, να το πω, από τότε που ήμουν νέος και μπήκα σε διαφορετικές θέσεις, ναι, ναι, και σε, ναι, διαφορετικά αξιώματα. Όχι, δηλαδή έβαλα τίποτα στην τσέπη μου εγώ, κύριε Υπουργέ. Προσπάθησα να τιμήσω την εμπιστοσύνη τους και την εμπιστοσύνη των πολιτών. Και οι πολίτες το αναγνωρίζουν. Έχω προσπαθήσει να ταυτιστώ με μεταρρυθμίσεις, με την Ολυμπιακή, με τη ΔΕΗ, τώρα με τις συντάξεις, για δύσκολες αποστολές. Κανένας δεν είναι αλάθητος, αλλά νομίζω τα έχω καταφέρει. Ορίστε. Λέω εξωκομματικός, λέω πώς τα βολεύεις. Λέω Αναγίου, ρωτάει, μα είμαι του κόμματος, κύριε Υπουργέ. Αν για κάποιο λόγο δεν ήμουν στην πολιτική, ναι, δεν νομίζω ότι δεν θα έβρισκα και κάποια θέση στον ιδιωτικό τομέα. Μένω από κάτω από την κουβέρτα μόλις τελειώνω τις δουλειές μου. Τρέμω με μπλούζα, με ζακέτα, με κάλτσες. Μένουμε από κάτω από την κουβέρτα, μην ανάψω τίποτα. Φοβάμαι να μαγειρέψω. Κουζίνα δεν ανάβω, σόμπα δεν ανάβω, πετρέλαιο δεν είχα να βάλω. Των εκδεξιών σας και τον παρακείμενο κύριο Γεραπετρίτη δεν έχετε αθωωθεί, κύριε Γεωργιάδη. Έχει τεθεί στο αρχείο η υπόθεση. Έχει διαφορά. Εάν δηλαδή, μην, κύριε Μαρκόπουλε, άμα δεν τα ξέρετε μην χτυπιέστε. Εάν προκύψουν στοιχεία, οψέποτε προκύψουν, βεβαίως, αλλά εγώ δεν έχω... Κύριε Γεωργιάδη! Καταρχάς θα μου μιλάτε στον πληθυντικό όπως σας μιλώ στον πληθυντικό. Κατά δεύτερον,
εάν ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος μου και τεθεί υπόθεση στο αρχείο, βεβαίως εάν προκύψουν στοιχεία θα ανακληθεί η υπόθεση. Εσείς όμως, κύριε Γεωργιάδη, μιλούσα για μένα. Σε εσάς έχει τεθεί στο αρχείο νομικά. Και είμαι βέβαιη ότι έτσι θα είναι και αύριο. Είναι η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ βγάζει στα φόρα τα άπλυτα της Νέας Δημοκρατίας και αντίστροφα. Η Νέα Δημοκρατία τα άπλυτα του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι είναι, ένα-ένα. Ο ένας βγάζει τις υποκλοπές του ενός και ο άλλος βάζει τις υποκλοπές του άλλου ή τις βαλίτσες ή δεν ξέρω τι κτλ. Αντιλαμβάνεται πως αυτοί που έμειναν είναι λίγο τρελοί. Το πιστεύουν πάρα πολύ, έχουν μια ιδεολογία παραπάνω ή έχουν και μια ηθική, τέλος πάντων, που δεν διαπραγματεύεται για τις θέσεις.